Και τώρα θα δούμε, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια του Γιάννη Παλιούρα ξανά, πώς εκδηλώνεται η λαϊκή αντίσταση, πώς δηλαδή οι ίδιοι οι πολίτες οι Ουκρανοί, περισσότεροι από αυτούς ανεκπαίδευτοι, έχουν πάρει τα όπλα προκειμένου να αντισταθούν στον εχθρό. Όχι μόνο τα όπλα, και τα χέρια. Η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μια διαδήλωση, σπάνιο αυτό, διαδήλωση κόσμου άοπλου μπροστά σε πάνω από στρατιώτες των Ουκρανών. Των Ρώσων, συγγνώμη, είναι στο Μπερντιάνσκ. Είναι μαζεμένοι έξω από το Δημαρχείο, φωνάζουν συνθήματα, τον εθνικό ύμνο. Απέναντι είναι παραταγμένοι εμφανώς αμήχανοι οι Ρώσοι στρατιώτες, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτό. Εικόνες. Δεν ξέρουν τι ακριβώς έχει γίνει εκεί πέρα. Δηλαδή, φαντάζονται ίσως ότι πήγαν ως αλευθερωτές. Έχουν προτάξει τα ίδια τους τα σώματα. Και είναι πάνοπλοι. Δηλαδή, είναι από μια μεριά ο κόσμος με ασημάκια. Τώρα, πάμε σε άλλη περιοχή. Εδώ πέρα βλέπουμε απλό κόσμο στον Εργοντάρ. Βάζουνε, έχουν φτιάξει καρφιά στους δρόμους, έχουν φτιάξει με τις σιδηροτροχιές αντιερματικά εμπόδια. Δίπλα έχουν στήσει σακιά, λάστιχα με λάστιχα και ίσως και να έχουν βάλει μέσα και βενζίνη όπως έχουν κάνει σε άλλες περιοχές. Βλέπετε μια φάλαγγα μπροστά τους η οποία έχει σταματήσει στο βάθος. Έχει σταματήσει, δεν περνάει, δεν προχωράει. Εδώ. Και το επόμενο είναι ένας που είναι πραγματικά στα χέρια του την κατάσταση. Βγήκε και άρχισε να χτυπάει ένα Ρώσο στρατιώτη, ο οποίος αν δείτε. Σταμαργάζεται και πυροβολεί στο έδαφος για να τον σταματήσει. Χτυπάει έναν οπλισμένο στρατιώτη με μπουνιές. Και εδώ βλέπουμε ανθρώπους που πριν από λίγα 24 ώρα ήταν πολίτες. Ήταν επαγγελματίες, ήταν μαγαζάτες, ήταν οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται τακτικές πεζικού, βασικές. Έχουν ένα βασικό οπλισμό, να καθαρίζουν τα όπλα τους, να γεμίζουν τους γεμιστήρες. Και αν δούμε και λίγο αργότερα, εκπαιδεύονται επίσης και πώς να παρέχουν πρώτες βοήθειες στο πεδίο της μάχης. Πώς να βάζουν. Σε τραύματα τουρνικέ ώστε να σταματάνε την αιμορραγία. Σας επαναλαμβάνω, αυτοί οι άνθρωποι πριν λίγο καιρό με τις βόμβες Μολότοφ ήταν καθημερινοί απλοί άνθρωποι. Απίστευτες καταστάσεις, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.